markets in Europe are trading slightly higher this morning. Οι αγορές ξεκίνησαν με άνοδο σήμερα. Ο χρυσός υποχωρεί λίγο, ενώ στις ισοτιμίες νομισμάτων το ευρώ χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου. Στις αγορές ομολόγων δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τους τίτλους της περιφέρειας. Καλησπέρα. Είμαι ο Σάξι Ντίκη και σας καλωσορίζω στην επισκόπηση της ημέρας με την EDX Capital. Πολύ καλύτερη η απόδοση των αγορών στην Ασία χθες το βράδυ. Ο PMI μεταποίησης της Κίνας ήταν καλύτερο του αναμενωμένου, δείχνοντας ότι υπάρχει ανάκαμψη. Αυτό έδωσε όθηση στις αγορές της Ασίας χθες, αλλά και της Ευρώπης σήμερα. Όσο για τη Fed, οι ειδήσεις της περασμένης εβδομάδος ήταν αυτές που ήθελαν να ακούσουν οι επενδυτές. Αφού το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων δεν μειώνεται, άρα για το αμέσως προσεχές διάστημα δεν θα έχουμε το λεγόμενο tapering. Κάποιοι βέβαια θεώρησαν τη στάση της Κεντρικής Τράπεζας λίγο πιο επιθετική αυτή τη φορά, καθώς δεν αποκλείσει και το ενδεχόμενο να ξεκινήσει το tapering λίγο πριν το τέλος του 2013, δηλαδή το Δεκέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της ρευστότητας δίνει όθηση στις αγορές και ευνοεί τη λήψη θέσεων που περιέχουν ρίσκο από πλευράς κάποιων επενδυτών. Αυτά για σήμερα, αύριο και πάλι μαζί για την επισκόπηση της ημέρας με την EDX Capital.